όλοι καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 7 του Νοέμβρη. Ένας καιρός που θυμίζει ότι είμαστε μεγαλοβδομάδα. Πασχαλιά το κάνεις, Χριστούγεννα δεν το κάνεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε βάλει άλλα χρόνια και τα χαλιά μας, είχαμε φορέσει και τα χειμωνιάτικά μας. Τώρα βλέπεις και άνθρωπο με σορτσάκι και σταγιονάρα, βλέπεις και έναν άλλον με καμπαρντίνα και οι δύο μέσα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα φέτος, να περάσει η χρονιά, να έρθουμε σε μια κανονικότητα, ρε παιδί μου. Σε όλα τα επίπεδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε κανονικός ρυθμός. Σε όλα τα επίπεδα όμως. Ας αλλάξει αυτό τουλάχιστον, ας αλλάξει από τη νέα χρονιά. Το έχουμε και σωματικά και ψυχολογικά ανάγκη. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Μιχάλη το Χειμωνίδη που βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα, στην Έλενα την Κυριαζίδου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τρίτη σήμερα, 7 του Νοέμβρη. Αγίου Αθηνοδόρου λέει σήμερα η εκκλησία μας. Αύριο μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η πολεμική μας αεροπορία. Οι 111 πτέρυγα μάχης θα πετάξουν αύριο πολλά μαχητικά πάνω από τον ουρανό. Μην τρομάξετε. Των Αρχαγγέλων Μιχαήλ αύριο και Γαβρίλ δεν είναι κάτι άλλο, εντάξει. Και η Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών γιορτάζει. Πολλές γιορτές αύριο, γιορτάζει και ο Μιχαλιός μας αύριο. Θα τα πούμε αύριο τα χρόνια πολλά. 2-421-031-434 τα τηλέφωνά μας για την Μαγνησία. Και 2-41-028-37-41 για την Λάρισα. Πάμε για τη δική σας καλημέρα, για τη δική σας παρέμβαση στην εκπομπή. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα ευθύς αμέσως. Εφημερίδα Ελευθερία, ενισχύστε το ΕΣΥ. Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς των νοσοκομείων στο Λάρισα, αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ζητούν προσωπικό, πόρους και άνοιγμα χειρουργείων για καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευση φοιτητών. Να μείνει αυτοτελές το ΔΟΛ, ζητά μέσω της Ελευθερίας ο Σύλλογος Φίλων της Συμφωνικής. Μαθητές επίδοξοι ληστές, ένα θέμα το οποίο πραγματικά δείχνει το πρόβλημα που έχει αρχίσει και γιγαντώνεται και στην Ελλάδα, δηλαδή για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Ακινητοποίησαν 13χρονο και με την απειλή μαχαιριού ζήτησαν τα χρήματά του. Αυτό συνέβη από μαθητές γυμνασίου και οι δύο στη Λάρισα. Και δεν συμβαίνει μόνο στη Λάρισα, δυστυχώς. Έχει αρχίσει γιγαντώνεται το φαινόμενο στην Ελλάδα και η εκπαιδευτική κοινότητα, νομίζω και το Υπουργείο Παιδείας και ο θεσμός της οικογένειας πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα. Νέοι χαρτογραφούν την πόλη σήμερα στη Λάρισα με το πρόγραμμα MAMPERS. Είναι μια χαρτογράφηση που κάνουν στην κεντρική πλατεία σήμερα της Λάρισας με το πρόγραμμα MAMPERS από νέους ανθρώπους και σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε περιμένει στην κεντρική πλατεία το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το διαδραστικό MAPING σήμερα Τρίτη με τις πολύχρωμες ομάδες σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Μία ωραία εκδήλωση, καλός καιρός είναι, όσοι πιστοί προσέρχεται. Ορθό μέτρο η φορολόγηση των influencers στη χώρα μας, αναφέρει η Λαρισαία Επαγγελματίας με 20.000 ακολούθους παρακαλώ. Χρειάζονται πιο πολύ παθολογανοτόμοι, κομβικός ο ρόλος τους στη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών. Οι νευρολογικοί ασθενείς πιο ευάλωτοι στις κλιματικές αλλαγές, τονίστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημέρες Νευρολογίας. Απεβίωσε ο Παπαδημήτρης, πρώην εφημέριος και ψυχή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο κατοχώρι Φαρσάλων και φυλάκιση σε πρώην δήμαρχο και ταμεία. Ένα θέμα που μας έρχεται από τον Νότιο Πύλιο, θα το δούμε και στη συνέχεια. Στοπ στους πληστηριασμούς κατοίκων. Ένα ρεπορτάζ που έγινε χθες στην Λάρισα με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο της Λάρισας για τράπεζα. Θα δούμε συνέχεια το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Στις Ράγες ξανά ο Πραστιακός. Σε δύο φάσεις η πλήρης ανάταξη του σιδηροδρόμου. Επαναλειτουργεί μετά από δύο μήνες η γραμμή Λάρισα-Θεσσαλονίκη. Τα
λέγαμε και χθες το πρωί από την εκπομπή μας εδώ, ότι 5.30 το πρωί χθες έγινε το πρώτο δρομολόγιο μετά από 2 μήνες ακινητοποίηση. Βέβαια, όλα αυτά για τον προεστιακό. Γιατί για το σιδηροδρομικό δίκτυο, ο κύριος Σταχιάος, ο υπουργός υποδομών, μας είπε ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2025. Μέχρι τότε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Οι πληγέντες περιμένουν τον ΕΛΓΑ για τους ελέγχους, Λάρισα, Σιτηρά. Θεσσαλία, έτρεξαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων το Σεπτέμβριο και λογικό είναι, καθώς έχουμε χιλιάδες αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πληρώνει δάνειο στην τράπεζα για αυτοκίνητο που δεν έχει, δυστυχώς. Τα περισσότερα τα πουλούν για ανταλλακτικά αυτή την ώρα και λογικό να τρέξουν πωλήσεις αυτοκινήτων μέσα στο Σεπτέμβρη. Ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε συνομήλικό τους στην Λάρισα. Και πάμε και στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. 3 μέρες μετά απασχολεί το θέμα που σόκαρε το Πανελλήνιο και μιλάμε για το βρεφούλι αυτό, το 4 μηνών κοριτσάκι το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ του Σαββάτου η Άσονος Μεντολοπούλους. Κοινές αρχές τραγωδίας εκτελήχθηκαν στο Βόλο. Έχει κυκλοφορήσει και ένα σχετικό βίντεο, θα το δούμε στη συνέχεια, από τη στιγμή της τραγικής σύγκρουσης του οδηγού της μοτοσυκλέτας με τον παππού, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά το μωρό και στην προσπάθειά του να το περάσει απέναντι παρασύρθηκε από την μηχανή, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο το μόλις 4 μηνών βρέφος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι κηδεύεται σήμερα. Αυτή η μάνα, ποιος να βρει λόγια παρηγοριάς για τη μάνα αυτή. Τραβούσε τα σκυλιά δεμένα στο αγροτικό όχημα, κτηνοδία είναι αυτό, βαρβαρότητα στο Δημήνι, δεν μπορώ να καταλάβω τι άνθρωποι έχουμε γίνει. Είχε δέσει 2 σκυλιά πίσω από το φορτηγό του και τα τραβούσε, τα έσερνε στο δρόμο. Τώρα έβρισκε χαρά, ειδονίζονταν από αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άνθρωποι έχουμε γίνει. Τσαντάκιας έγινε φιάλτη στους δρόμους του Βόλου. Χτυπούσε και έσερνε τα θύματά του. Ένα ακόμη δύσκολο θέμα. Μεγάλη πυρκαγιά χθες στο Νότιο Πύλιο. Στάχτη 6 στρέμματα πευκοδάσους. Τι άλλο θα πάθει αυτό το Νότιο Πύλιο? Πλημμύρισε. Είχαμε τις φωτιές το καλοκαίρι. Τώρα ξανά έχουμε. Ευτυχώς σηκώθηκαν καναντέρ άμεσα, είχαμε άμεση κινητοποίηση με αποτέλεσμα να είχαμε και τον πλήρη έλεγχο αργά το απόγευμα. Χτύπησαν γιατρό στο κεφάλι, εφημερία Τρόμου στο Αχιλλοπούλιο. Συνέβη χθες το πρωί όταν μια ομάδα Ρωμά μπούκαρε μέσα στο νοσοκομείο και θεώρησε κανονικό να χτυπήσει κάποιον χειρουργό καθώς είχε κάποια διαφορετική γνώμη. Συμβαίνουν αυτά, θα πούνε κάποιοι. Το θέμα είναι ότι πολλά τέτοια συμβαίνουν πολλά χρόνια τώρα στην περιοχή μας με τους Ρωμά και κάτι πρέπει να γίνει. Τα σπορ, μάγεψε ο Ντέλιας, ο Βολιώτης Άσο ζωγράφησε στο ντέρμπι της αγωνιστικής, επέστρεψε με βαθμό από τα Γιάννενα 1-1 κόντρα στον ΠΑΣ, ο Βόλος. Τριάρα στην ΑΕΚ Β, αλλά προβληματισμός για την νίκη Βόλου. Και ο ΑΕΝΑ βράβευσε τα χρυσά παιδιά του. Αυτά όσον αφορά στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πάμε στο Άστρα TV, εδώ που μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά την εκπομπή με live streaming. Την Ανιούσα έχει πάρει η τιμή του Λαολάδου, θα φτάσει 25 ευρώ το λίτρο και πραγματικά είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει μέσα στο χειμώνα. Έχουν αρχίσει πλέον οι νοικοκυρές και με αραβοσιτέλαιο μαγειρεύουν και είναι ό,τι χειρότερο αυτό για την υγεία. Η διαδικασία χορήγησης συνεχίζεται με 8,5 εκατομμύρια ευρώ προς 2.800 πλημμυροπαθείς της Μαγνησίας, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Στη Μαγνησία κοντοντάδες οχήματα βούλιαξαν στα λασπόνερα και πολλούνται πλέον για ανταλλακτικά. Και φυσικά έχουμε και το πόθεν έσχες των βουλευτών της Μαγνησίας που θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Αλλά πριν από αυτό, να περάσουμε στο σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης του παππού με τον οδηγό της μοτοσυκλέτας και το σχετικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βασίλης Ομπαντίδης για αυτή την τραγωδία που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου η Άσονος με Αντωνοπούλου.
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 33χρονος οδηγός της μοιραίας μηχανής που παρέσυρε τον 53χρονο παππού, ο οποίος είχε στην αγκαλιά του το μόλις 4 μηνών βρέφος της κόρης του την ώρα που πήγε να διασχίσει την οδό Ιάσονος το βράδυ του Σαββάτου στο Βόλο. Λόγω της παράσυρσης, συγκεκριμένα Αντωνοπούλου με Ιάσονος, το παιδάκι έπεσε από την αγκαλιά του παππού του και έχασε τη ζωή του. Ο 33χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο 3η 7 Νοεμβρίου, αίτημα που έγινε δεκτό. Μέχρι την απολογία του κρατείται, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου μετά το συγκλονιστικό τροχαίο στο νοσοκομείο εξαιτίας του τραυματισμού του, σπασμένο χέρι και άλλα τραύματα. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Ιάσονας με Αντωνοπούλου, εδώ που το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε το σοκαριστικό τροχαίο με την εμπλοκή ενός ανδρός στα χέρια του οποίου υπήρχε ένα μωρό. Το μωρό έφυγε από τα χέρια του παππού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς του νοσοκομείου για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη εφικτό. Εγώ ανέλαβα βάρδια τη νύχτα και ενημέρωσα που είχα από τους συναδέρφους γύρω στις 10 και 4. Δέχτηκε το τηλεφωνικό μας κέντρο μια κλήση για ένα τροχαίο, μια πτώσιμη μηχανή στην Ιάσονος με Αντωνοπούλου. Στα 2-3 λεπτά άμεσα έφτασε δικό μας ασθενοφόρο εκεί, αλλά παρέλαβαμε εμείς μόνο τον οδηγό της μηχανής. Μετά ως το νοσοκομείο μάθανε ότι ήταν και ένα παιδάκι και αυτά. Ο οδηγός μηχανής είναι σοβαρά τραυματισμένος? Από ό,τι γνωρίζω πρέπει να έχει ένα ψιλοκάταγμα στο χέρι. Αυτό, τίποτα άλλο, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω περισσότερα. Τι ώρα περίπου έγινε η κλήση για εσάς? Στις 10 και 10, κάπου εκεί 10 και 10, εκείνη την ώρα. Το κέντρο μας φώναζε ποιο στενοφόρο είναι πιο κοντά, γιατί ήταν σε εξέλιξη τροχαίο. Ήταν ένα στην Κασαβέτη και από την Κασαβέτη μέχρι την Ιάσονος πόσο να έκανε, 2-3 λεπτά, κάπου εκεί. Υπήρχε πανικός φαντάζομαι στο σημείο, υπήρχε κίνηση ακριβώς, όλοι έτσι, δηλαδή αναστάτωση. Συνήθως όλα τα τροχιά έτσι, γιατί υπήρχε πανικός, κόσμος ήταν μαζεμένος. Εμάς η δουλειά μας ήταν να περιθάλψουμε τον τραυματία, χωρίς να γνωρίζουμε αν υπήρχαν άλλοι. Ό,τι τραυματία υπάρχει εκεί τον περιθάλπτουμε. Ο οδηγός της κυκλάδας είναι νεαρός, ο οδηγικλιστής? Νεαρός ήταν, γύρω στα 30-35. Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι της επικίνδυνης οδήγησης. Υπάρχει μάρτυρας που κατέθεσε ότι είδε τον αναβάτη της μηχανής να κάνει ελιγμούς επί της οδού Ιάσονος, πολύ πριν φτάσει στον τόπο του συμβάντος. Η κατηγορία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Στον οδηγό έγινε έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ, τα αποτελέσματα ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ο νεαρός οδηγός ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι έκανε ελιγμούς για να αποφύγει τον 53χρονο που πετάχτηκε μπροστά του. Με συνέπεια να τον παρασύρει, να χάσει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, να ανατραπεί και να πέσει σε σταθμευμένο όχημα. Ο ίδιος τραυματισμένος στην άσφαλτο με τη μηχανή να έχει εξφενδονιστεί αρκετά μέτρα πιο μακριά. Ο 53χρονος, όπως έγινε γνωστό, καθόταν με τη γυναίκα του σε κατάστημα εστίασης επί της Αντωνοπούλου. Μετά από λίγο έφτασαν κόρη, γαμπρός και η μόλις 4 μηνών εγγονή του. Ο παππούς στη συνέχεια διέσχισε την οδό Ιάσονος και τελικά βρέθηκε στο οδόστρωμα, παρασυρμένος από τη μηχανή. Οι γονείς αλλά και η γιαγιά του μωρού, συγκλονισμένοι, πετάχτηκαν στο δρόμο και σταμάτησαν και διερχόμενο ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο. Η κινητοποίηση στη συνέχεια στο νοσοκομείο ήταν μεγάλη. Δόθηκε μάχη από τους γιατρούς να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή. Δυστυχώς όμως το κοριτσάκι υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Οι σκηνές που εκτελήθηκαν στο νοσοκομείο βγαλμένες από αρχαία τραγωδία. Η κάμερα του Άστρα μίλησε πάντως μάρτυρας στη συμβολή των οδών Ιάσονος με Αντωνοπούλου. Είχαν παρκάρει και είχαν βγει ο παππούς με το μωρό. Τι ώρα περίπου το βράδυ του Σαββάτου? Τις 10 δεν ξέρω. Ναι. Απλώς αυτό, ότι τρόμαξε ο άνθρωπος, άκουσε τη μηχανή και λογικά θα ήταν μέσα στη μέση προφανώς. Είναι τραγικό τώρα, τι να πούμε. Το σοκ είναι μεγάλο και για τη γειτονιά στη Νέα Ιωνία όπου διαμένει η οικογένεια. Γείτονες συγκλονισμένοι τόνισαν στην κάμερα του Άστρα. Η ώρα είναι 10 το πρωί και βρισκόμαστε στην οδό Βανδυρίου στη Νέα Ιωνία. Δίπλα μου ακριβώς βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας, όπου ο παππούς της οικογένειας είχε το τραγικό περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου και χάθηκε δυστυχώς το βρέφος. Εδώ είναι βεητήριο. Εδώ είναι το σπίτι της οικογένειας που είχαν το περιστατικό που τους έτυχε αυτό το Σάββατο με το παιδάκι. Ναι, ναι, να εκεί. Ναι. Δίπλα από τα σκαλιά. Δυστυχώς περιστατικό όμως, το παιδάκι να χαθεί έτσι τόσο. Ναι, βέβαια, σωστά. Να πάρει εκεί που είναι εκεί πέρα και είναι. Ο παππούς δέχτηκε ιατρική φροντίδα καθώς έχει σπασμένα πλευρά. Εν τω μεταξύ, από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία προήλθε από την πτώση του στην άσφαλτο, είναι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής η αιτία θανάτου του 4 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου στο τρομακτικό τροχαίο στην οδό Ιάσονα στο Βόλο. Η Χρυσαυγή Κούση είναι η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του 4 μηνών βρέφους και ανέφερε την αιτία θανάτου του άτυχου μωρού στο τροχαίο που βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του στο Βόλο. Βαριά κάκωση κεφαλής, συμβατή με πτώση εξύψους και πρόσκουρση της κεφαλής επί του οδοστρώματος. Το βρέφος είχε μόνο ένα σημάδι στο πρόσωπό του, σημειώνει η κυρία Κούση.
Αυτά όσον αφορά το τραγικό αυτό περιστατικό που βύθισε στην θλίψη όλους μας. Πάμε να δούμε το βίντεο που κυκλοφορεί χθες, νομίζω έχει παίξει απίστευτες φορές. Το βίντεο που κυκλοφορεί από την πρόσκρουση και την σύγκρουση μάλλον του οδηγού της μοτοσυκλέτας με τον παππού. Τον βλέπουμε, ο οποίος είναι στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου και έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο από τη μέσα πλευρά του δρόμου. Δύο βασικότατα λάθη, τα οποία δεν τα κάνουμε. Και δυστυχώς τα κάνουμε όλοι μας. Δυστυχώς πάμε, επειδή δεν υπάρχει ορατότητα, γιατί δυστυχώς ο ένας πάνω στον άλλον είμαστε, η αλήθεια είναι αυτή, και οδηγούμε και άτσαλα και οδηγούμε και επιθετικά πολλές φορές, δεν υπάρχει ορατότητα και φτάνουμε ακόμα και μέσα στη μέση του δρόμου για να μπορέσουμε να δούμε πολλές φορές. Σας είπα και χθες, 10 μέτρα πιο εκεί είναι φανάρι, είναι διάβαση πεζών. Καλό θα ήταν να πήγαινε ο παππούς και όλοι μας να περνούμε από τη διάβαση. Αυτό ακριβώς το σκηνικό κόντεψα να το δω σήμερα το πρωί με μαθητή και μάνα, οι οποίοι με το ποδήλατο μαθητής μέσα στη μέση του δρόμου σταμάτησε για να κοιτάξει απέναντι. Δεν είχαμε φυσικά κανένα περιστατικό, αλλά το κάνουμε σε καθημερινή βάση αυτό που μόλις τώρα βλέπουμε. Αποτέλεσμα, χάθηκε ένα μωράκι 4 μηνών. Δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή, δεν πρόλαβε να καταλάβει τίποτα, ακαριέως ο θάνατός του, και ο Θεός να δώσει παρηγοριά σε αυτούς τους γονείς, σε αυτούς τους παππούδες. Ήταν μπροστά όλη η οικογένεια στο τραγικό αυτό συμβάν. Προσέχουμε και όταν οδηγούμε και όταν βαδίζουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ. Προσέχουμε και την ώρα που έχουμε τη μόνη στα χέρια μας και την ώρα που έχουμε παιδί στα χέρια μας. Ειδικά αυτό το βρεφάκι 4 μηνών θα έπρεπε να υπάρχει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε βρεθεί και εμείς πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση. Πάντα από τη μέσα πλευρά του δρόμου τα παιδιά, πάντα από τη μέσα πλευρά του δρόμου ανοίγουμε το αυτοκίνητο και πάντα με καρότσι, έστω και για 2 μέτρα, πάντα με καρότσι όταν το παιδί είναι βρέφος. Γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου, όχι ότι εμείς πάμε σωστά και βαδίζουμε σωστά ή οδηγούμε σωστά, αλλά τι γίνεται με τον απέναντι. Ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο απέναντι μπορεί να μην είναι στα καλά του. Μπορεί κάτι να έχει πιει. Μπορεί αντί για φρένο να πατήσει γκάζι. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου όταν βγαίνουμε στους δρόμους και ειδικά όταν είμαστε συνοδοί ηλικιωμένων ανθρώπων, συνοδοί βρεφών κτλ. Τι να πούμε τώρα, το κακό έγινε, ευχή όλων να μην ξαναγουδούμε τέτοιο πράγμα και ευχή όλων να βάλουμε όλοι μας μυαλό, και οι οδηγοί και οι πεζοί. Πάμε στα πολιτικά μας, γιατί έχουμε φοβερές και τρομερές εξελίξεις. Φορέσαν τα καλά τους, όλοι τους, πρώην, νυν πρωθυπουργοί, χθες στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Κώστα Σιμίτη, στη μνήμη της Μαριέτας Γιαννάκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε κατά πού να κάνει. Στην εκδήλωση του Κώστα του Σιμίτη νόμιζε ότι είσαι σε Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πάρα πολύ οι οποίοι από το ΠΑΣΟΚ πήγαν Νέα Δημοκρατία, βρέθηκαν στην συνάντηση, στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη. Πάμε τον πρώην Πρωθυπουργό να τον παρακολουθήσουμε, έτσι λίγο να πάρουμε μια γεύση. Υπάρχουν και δύο λέξεις κλειδιά, το σχέδιο και η συγκυρία. Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Προχωράς με τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις, αλλά συχνά κόντρα στο ρεύμα. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά πρέπει να την καταβάλουμε. Είναι το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί για να είναι το όφελος που θα προκύψει πολύ μεγαλύτερο. Το κορυφαίο επίτευγμα των κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη ήταν αναμφισβήτητα η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Δεν ήταν όμως το μοναδικό. Επί πρωθυπουργίας του ολοκληρώθηκαν, είδαμε και στο βίντεο, εμβληματικά δημόσια έργα όπως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, η Αττική Οδός, η γέφυρα Ρίο Αντίριο, το μετρό, το τραμ.
με τον Κώστα Σιμίτη εμπεδώθηκε στην ελληνική κοινωνία ένα πολιτικό ρεύμα του ευρωπαϊσμού και του εξυγχρονισμού. Ο ευρωπαϊσμός, παρά τα όσα ζήσαμε και παρά τα προβλήματα που έχουμε ακόμα και σήμερα με την Ευρώπη, έχει σχεδόν την καθολική αποδοχή όλων των κομμάτων, με μικρές εξαιρέσεις. Μεγάλωσε και ο Σιμίτης, ε? Η αλήθεια είναι αυτή. Ο άνθρωπος που μας έβαλε στο ευρώ, ένας σημαντικός πολιτικός που άφησε την προσωπική του σφραγίδα, όπως και η Μαριέτα Γιαννάκου. Το δίκτυο οργάνωσε την εκδήλωση που μόλις είδαμε, δηλαδή η πρόεδρος η Άννα Διαμαντοπούλου, που διατέλεσε υπουργός παιδείας για πολλά χρόνια στις κυβερνήσεις Σιμίτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πολύ αγαπητός ή πολύ πολύ μισητός. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο ο Κώστας ο Σιμίτης, ο οποίος μας είπε χθες ότι δεν προχωράς χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχο, χωρίς πρόγραμμα υλοποίησης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις τις χθεσινές. Μόνος, απόλυτα μόνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει δεύτερο κόμμα, δεν υπάρχει εξημωτική αντιπολίτευση. Απλά υπάρχουν δύο μικρά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Δεύτερο κόμμα εξουσίας αυτή την ώρα δεν έχουμε στη χώρα. Και κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά δεν γινόταν στα χρόνια της Γιαννάκου. Μία άλλη επίσης πολύ σημαντική πολιτικός, η οποία άφησε το στίγμα της κυρίως με το πολιτικό της λόγο παρά έργο. Ήταν πάρα πολύ καλή ρήτορας και δεινή ρήτορας και πολύ καλή πολιτικός. Έδωσαν το παρόν φυσικά όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την εκδήλωση και για τη Μαριέτα Γιαννάκου ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Δεν είναι δυνατόν η Βουλή των Ελλήνων να μην θέσει φιλόξενα και υπερήφανα υπό την αιγίδα της μία εκδήλωση τιμής στη μνήμη μιας προσωπικότητας της Μαριέτας Γιαννάκου, η οποία μετέτρεψε τη δουλειά σε προσφορά, την προσφορά σε αναγνώριση και την αναγνώριση σε δικαίωση. Ήξερε ότι η πραγματική πολιτική είναι οι ιδέες, η ενσυναίσθηση, η ανθρωπιά, όχι η δίψα και το κυνήγι της εξουσίας. Ήξερε ότι οι ενάρετοι αντιμετωπίζουν την εξουσία ως τιμητικό μεν, αλλά βαρύ καθήκον. Και όχι ως επίζηλο λάφυρο. Ο πιο σημαντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών του 19ου αιώνα, ο Αβραάμ Λίνκολν, έλεγε χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να ερευνήσεις το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, δώσε του εξουσία». Ωραία τα γνωμικά, ένα, έχεις φάει όλα τα χρόνια να είσαι σε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή στη δική σου κανονικότητα, γιατί σε αυτούς τους κόσμους που μόλις είδαμε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κανονικότητα. Εμείς δεν έχουμε. Θα δούμε και λίγο αργότερα τα πόθεν έσχες. Εκεί να δεις φτώχεια καταραμένη. Λοιπόν, όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, λες πολύ ωραία τσιτάτα, πολύ ωραία γνωμικά. Δώσε, λέει, την εξουσία να δεις το χαρακτήρα του. Το είχε πει κάποιος τρανός, το επανέλαβε και ο Κώστας Καραμαλής. Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχές πολλές στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέχασα να πω. Έχουμε, χθες το βράδυ συνέβη και αυτό. Όλο το βράδυ γίνονται όσον αφορά την πολιτική. Έχουμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος οδεύει προς την έξοδο. Του είπε με όσο πιο επίσημο τρόπο γινόταν χθες και μάλιστα τόνισε ότι υπάρχει χώρος για νέο κόμμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Τώρα, τι χώρος θα υπάρξει εκτός αν πάρει το παραδοσιακό 3% και φύγει? Το σίγουρο είναι ότι θα φύγει. Αυτό πρέπει να περιμένουμε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ήδη την προαναγγελία νέου κόμματος και της εξόδου της ηρωικής, όχι από το Μεσολόγιο, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Αχτσιόγλου δεν ακούω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Το σίγουρο είναι, το βέβαιο είναι, ότι με αυτά και με αυτά, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Καθίστε αναπαυτικά στους καναπέδες σας και παρακολουθήστε τη ζωή από εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Άστρα, το δικό σου κανάλι.
Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, επιστρέφοντας εδώ πάντα στην τηλεόραση του Άστρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία. Με ακούτε? Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδωροπούλου. Ναι, είστε στον αέρα, σας ακούμε. Ναι, πριν 8 ημέρες προβάλλατε από το σταθμό το θέμα του γηπέδου της Νέας Ιωνίας, την ακαταστασία που υπάρχει και που έχει εγκαταληφθεί εδώ και 1,5 χρόνο, όπως είχα πει και στην κάμερα. Έχετε κάτι καινούριο μέχρι τώρα? Ξέρετε ποιος είναι ο αρμόδιος που θα πρέπει να ενδιαφερθεί για να γίνει όλη αυτή η κατάσταση να μπει σε μια σειρά? Κυρία Λιασκοβίτη, εσείς είστε? Ναι, κυρία Θεοδωροπούλου. Το προβάλαμε, δεν είχαμε καμία αντίδραση. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε καμία αντίδραση. Είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί η ιδιοκτησία του. Εγώ αυτό έμαθα μετά τη συνάντηση που είχαμε. Είναι ένα γήπεδο το οποίο ήταν παλιά στην ΕΤΒΑ, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Το πήρε η Μητρόπολη, μετά το παραχώρησε στο Δήμο και ακόμα ψάχνονται να βρούνε τι νοσί είναι το γήπεδο. Με αποτέλεσμα το γήπεδο να βρίσκεται σε αυτή την τραγική κατάσταση που βρίσκεται στην περιοχή. Δεν ξέρω αν μετά την προβολή του ρεπορτάζ ανταποκρίθηκε ο Δήμος Βόλου να έρθει. Όχι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Προσθεθήκαν και άλλα σκουπίδια μέσα. Και κάνω έκκληση να βγει ένας υπεύθυνος, αρμόδιος, να μας πει μήτε εσείς οι κάτοικοι και καθάριστε το ή θα βάλουμε εμείς συνεργείο. Αυτός ο χώρος πρέπει να γίνει ξανά η περιφραξή του και όποιος μπαίνει μέσα να ελέγχεται τι κάνει. Έχουν σπάσει τα πάντα. Το είδατε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω τα ίδια. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, θα μπορούσε να είναι ένας χώρος άθλησης, γιατί έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι παράπονο ότι δεν έχουμε χώρους άθλησης, δεν έχουμε χώρους πρασίνου, δεν έχουμε χώρους τέτοιους, και ενώ τους έχουμε, δεν τους αξιοποιούμε, δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Όπως το λέτε, δεν το χρησιμοποιούν. Ερχόντουσαν ομάδες από παντού, από τα σχολεία, ομάδες εδώ των Μελισσατίκων, από παντού, από Ριζόμιλο. Ερχόντουσαν καθημερινά σε αυτό το γήπεδο, γέμιζε αθλητές μέσα. Ναι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Στεφόπουλο, τον αντιδήμαρχο των Δημοτικών Ενωτήτων, μήπως αυτός μπορέσει να βοηθήσει την κατάσταση. Λοιπόν, θα τον βρείτε στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας. Μια και αναφέρατε το όνομά του, θα σας πω. Ο κύριος Στεφόπουλος μας είχε υποσχεθεί πέρυσι αυτόν τον καιρό ότι το Μάρτιο του 2023 θα ήταν ο καθαρισμός τέλειος και ότι θα είχε περιφραχτεί. Δεν έγινε απολύτως τίποτε. Γιατί αναφέρατε το όνομά του τώρα, το αναφέρω εγώ και λέω τι μας είχε υποσχεθεί. Μάλιστα. Τίποτε. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και εμείς σε επαφή με τον κύριο Στεφόπουλο. Μιλάμε για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, για το γήπεδο που βρίσκεται εκεί κοντά στην περιοχή των Μελισσατίκων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι υπηρεσία καθαρίσματος. Ναι. Είναι υπηρεσία πρασίνου, υπηρεσία καθαρίσματος. Βλέπουν την κατάσταση και λένε δεν μπορούμε να επέμβουμε. Κλείστε το. Τι άλλο να πω, κάτι άλλο? Είναι εστία μόλυνσης αυτήν την περιοχή. Ναι. Και άμα δείξουμε ξανά το ρεπορτάζ, οι εικόνες που καταγράψαμε εμείς ως τηλεοπτικός σταθμός είναι τραγικές, όντως. Και δεν τα δείξατε όλα. Υπήρχαν και χειρότερα. Και χειρότερα. Μπράβο. Που άλλος θα τα δείτε αυτή τη γίνεται. Κυρία Θεοδωροπούλου, θέλω να πω και κάτι και να απευθυνθώ προς το Δήμαρχο του Βόλου. Κύριε Μπέο, σας παρακαλώ πολύ, πάρτε αρμόδιους της τεχνικής υπηρεσίας σας και λάτε στον οικισμό μας να δείτε ότι αυτή τη στιγμή ένα ρέμα που έχει κατεβάσει αρκετά μπάζα, δέντρα, οτιδήποτε, που χρειαζόμαστε ένα μηχάνημα να αποσυρθούν και να καθαριστεί, γιατί στην επόμενη πλημμύρα πιθανόν να φτάσουν τα νερά και να γίνεται χαμός στην περιοχή. Δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος υπεύθυνος ή η περιφέρεια για το συγκεκριμένο ρέμα. Η περιφέρεια μας λέει για το Δήμο. Ο Δήμος μας λέει για την περιφέρεια. Μια χαρά. Ένα μηχάνημα που να το διαθέσει ο Δήμος, 2 ώρες, 3, πόσο θα είναι αυτό, να καθαριστεί ο συγκεκριμένος χώρος. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Μπαζώνουν τον Ξηριά αυτή τη στιγμή. Αυτά τα χώματα που φέρνουν στελέχουν την κήτη του χυμάρου. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Στο σημείο που μπαζώνουν τον Ξηριά δεν υπήρχε υπερχείληση. Η υπερχείληση έγινε κάτω προς τις άσπρες πεταλούδες. Σε εκείνο το σημείο δεν το βαθαίνουν και το βαθαίνουν σε σημείο που δεν χρειάζεται.
Ναι. Μπορείτε να μου πείτε τι παραλογία υπάρχει? Δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε ένα κράτος διελειμμένο. Εκεί τελικά πρέπει να φτάσουμε να πιστεύουμε όλοι ότι όλα μας τα χρόνια που συμβάλαμε σε αυτό το κράτος για να στηθεί μας κοροϊδεύουν. Δεν θέλουν τους Έλληνες στη χώρα τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω, κυρία Θεοδωροπούλου, αυτό. Ναι. Κύριε Λιασκοβίτη, θα επικοινωνήσουμε και μετά μαζί, μετά την εκπομπή, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο εσείς φωνάζετε 2 μήνες τώρα, αλλά δεν εισακούγεστε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι κάτοικοι είναι όλοι ξαγριωμένοι. Έχουμε μαζέψει υπογραφές για να φέρουμε εισαγγελέα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά τελικά μας αναγκάζουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πολλοί το κάνουν αυτό το πράγμα πλέον, γιατί δεν βρίσκουν άκρη. Έχουμε τους κατοίκους της Αγριάς που έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη και όχι μόνο. Πάνε και κλαίω κάθε φορά όταν βλέπω καταστροφές, χάνουν τις περιουσίες τους, χαθήκανε άνθρωποι, ναι, αλλά τα προβλήματα και η καθημερινότητα σταματάει. Δεν έχουμε συμπαράσταση από κανέναν. Πού πάνε τα χρήματά μας που πληρώνουμε σχέδιο πόλεως? Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά και δεν έχουμε ανταπόδοση? Έχουμε εξοργιστεί και όχι μόνο εμείς εδώ. Για όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Πού πάμε? Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Αν μας ακούν από τη Δημοτική Αρχή, δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε. Απέναντι από το μαξοστάσιο το παλιό της Νέας Ιωνίας. Δεν είναι πολύ μακριά. Αν μας ακούει κάποιος υπεύθυνος, τι άλλο να πω? Κύριε Λιασκοβίτη, να είστε καλά. Είναι ένα μηχάνημα να καθαρίσουν το συγκεκριμένο οικόπεδο αυτό. Θα πνιγούμε. Δεν υπάρχει άλλη βοήθεια από πουθενά. Είναι σαν να βάλουμε ιδιώτη. Ζούμε με χαμηλές συντάξεις. Τι θα προλάβουμε να πρωτοπληρώσουμε και να κάνουμε? Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Η γυναίκα αυτή είχε έρθει και πριν 2 εβδομάδες εδώ στην εκπομπή. Προσπάθησε να την κατευθύνω σε κάποιες οδούς. Δεν έβγαλε άκρη, δυστυχώς. Ας ασχοληθεί κάποιος, γιατί και αίσθηση αμόλυνσης είναι και πολύ πολύ επικίνδυνο είναι σε περίπτωση νέας πλημμύρας. Και δεν μιλούμε για μια περιοχή πάνω στο βουνό, μιλούμε για το Δήμο της Νέας Ιωνίας, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο, από την καρδιά του Βόλου. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλω να καταγγείλω ότι από τη Ζακίνη 12, Χρυσοχοίδη, πήρα τηλέφωνο την εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά επειδή σε έφερε για ταξίδι, θα κατέβαινα κάτω να βρω την άκρη. Πήρα τηλέφωνο στην τεχνική υπηρεσία του Βόλου, βγαίνει μια κυρία και μου λέει περιμένετε, με το κλείνει. Ξαναπαίρνω πάλι τηλέφωνο, βγαίνει άλλη κυρία και μου λέει περιμένετε, το ξανακλείνει. Ξαναπαίρνω πάλι τηλέφωνο, βγαίνει μια κυρία και της λέω, κυρία μου, εδώ στη Ζακίνη 12, ο δρόμος χάλασε από την καταιγίδα και από το νερό που ήρθε από την Αγία Κατερίνη κάτω, έχει χαλάσει ο δρόμος. Αν είναι δυνατόν, ένα φορτηγό αμοχάλικο να ρίξουμε, να στρωθεί ο δρόμος και όταν υπάρχει περιθώριο, να ρίξουμε άσφαλτο. Λοιπόν, τι μου λέει, με ακούτε? Ναι, βέβαια. Ωραία. Τι μου λέει η κυρία, μου λέει τι ψήφισες? Λέω, ο ψήφος είναι μυστικός. Λέω, επέμεινε, λέω, και εγώ λέω, ψήφισα, λέω, τον κύριο Μπέο. Τι μου λέει? Μου λέει, πήγαινε στον κύριο Μπέο να σου ρίξω μουχάλικο, μου λέει. Αυτό σας το είπε υπάλληλος του Δήμου Βόλου? Ναι, τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω τώρα, να πω, ήταν συμπεριφορά αυτή? Μάλιστα. Πέσατε προφανώς σε κάποιον που δεν θέλει αντιδρά με την εκλογή του κυρίου Μπέου. Τι να σας πω. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα βγήκα στον αέρα. Αν είναι δυνατόν ένα αυτοκίνητο από χάρηκο να το ρίξω εδώ πέρα να αναστρωθεί, γιατί είναι και επικίνδυνα. Περάνε αυτοκίνητο και γίνεται ο χαμός. Μάλιστα. Ζακίνη του 10, Ζακίνη του 10 στη Χρυσοχοΐδη, έτσι? Ναι, Ζακίνη του 10. Ωραία, το σημειώνω, να δούμε αν μπορούμε να έχουμε με τον κύριο Θεοδόρου μια επαφή, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών. Τι θέλετε, αμοχάλικο μόνο, ναι, έτσι να στρωθεί? Ένα φορτηγό αμοχάλικο εγώ. Αργότερα όταν ταυτοποιούν τα πράγματα, γιατί είναι παντού χαλασμένοι δρόμοι, να ρίξουμε άσφαλτο. Μάλιστα. Αν και τώρα να γίνει κάτι, να περνάμε. Μάλιστα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και άλλη φορά να παίρνετε ψηφοφόρους του Μπέου να μιλάτε, όχι ψηφοφόρους του Παπαπέτρου. Να είστε καλά. Εντάξει. Καλή σας ημέρα, ναι, καλή σας ημέρα. Ναι. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κούκλα μου. Καλημέρα. Δεν έχουμε καταλάβει ένα πράγμα. Ένα. Άμα είναι ένα, πάμε καλά. Υπάρχουμε εμείς οι περισσότεροι που δεν έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ζούμε σε μια χώρα που όλοι οι πολιτικοί μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν όλοι πλούσιοι. Περιφερειάρχης στην Ελλάδα, να μην πω όνομα, με τρία κίνητα κληρονόμησε και μετά τη δεκαετία που έκανε περιφερειάρχη, πλέθηκε με 32. Για ποιον λέτε άραγε, για ποιον λέτε. Δεν πάει το μυαλό μου, δεν πάει. Ναι. Τόσο πολύ νοικοκύριδες είναι αυτοί και ξέρουν να ζουν τη ζωή τους και εμείς δεν μπορούμε να μας περιθέσει ένα ευρώ το μηνά. Κατάλαβες, κοπέλα μου. Ποιο είναι το συμπέρασμα, το ηθικό επιδίδαγμα ποιο είναι? Να πάμε να γίνουμε όλοι περιφερειάρχες, βουλευτές. Ακριβώς. Να δούμε μια σπριμέρα. Να μην είμαστε μεροδούλοι μεροφάι, να βγάζουμε τη μέρα έτσι απλά. Μπράβο. Μια φορά βρέθηκα όλοι για τουρισμό στην Αμερική και βλέπω τεράστιες ταμπέλες παντού στους δρόμους και λέω τον άντρα μου, γιατί εγώ δεν ήξερα αγγλικά, λέω τι λένε ρε Γιώργο, ο γεμάτος ο δρόμος είναι με τέτοια. Μου λέει και τι κάνουν απεργία οι νοικοκυρές της Αμερικής για την ακρίβεια και ειδικά για το κρέας. Και είπαν ένα μήνα δεν θα πάει κανένας να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ. Και το κάνανε και πετύχανε. Εμείς αν πούμε 10 μέρες να μην πάμε σε σούπερ μάρκετ, θα πάμε να τα διάσουμε από την πρώτη μέρα. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έτσι, έτσι. Και είμαστε λίγο, τι ξέρετε, και στην αποχάβνωση. Εμένα τα social media έχουν αρχίσει και με φοβίζουν με ποια έννοια. Ότι παίρνουμε μπροστά μας όλο το πληκτρολόγιο, κάνουμε επαναστατική γυμναστική, γράφουμε κάτι στο Facebook, νομίζουμε ότι έτσι βγάλαμε την υποχρέωσή μας την κοινωνική και την επαναστατική και την αγωνιστική και σταματάει εκεί το πράγμα. Έχετε δει εσείς διαδήλωση, πορεία πολύ πολύ μεγάλη τα τελευταία 10 χρόνια? Κανένας, δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Όλοι από την πολυθρόνα. Μήπως λοιπόν ήταν τα social media ένα τέχνασμα για να κατευνάσουν, να είναι ο κόσμος σε καταστολή κοινωνική, έτσι ώστε να μην αγωνιζόμαστε για τίποτα? Μπορεί. Σκεφτείτε το γι' αυτό. Όλα είναι για αυτούς. Γιατί αυτή τη συνεννόηση που κάνανε οι νοικοκυρές στην Αμερική, εμείς εδώ ουδέποτε θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Ποτέ. Και μου έκανε εντύπωση. Και λέω, εμείς εδώ τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Δηλαδή το ελαιόλαδο που πάει στα 20-25 ευρώ θα πάει σε λίγο. Αν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε όλες οι νοικοκυρές της χώρας για 2 εβδομάδες κανένας να μην αγοράσει ελαιόλαδο, νομίζω ότι θα το παίρνανε το μήνυμα. Μπράβο. Και δεν μου λες, γιατί τώρα έχει ακριβήνει το λάδι 10 ευρώ το λίτρο, εφόσον τρώμε το περσινό λάδι? Το λάδι το φετινό δεν έχει βγει ακόμα. Ποιος θα ελέγξει, κυρία μου? Κανένας. Είμαστε σε μια χώρα ζούγκλα. Να σου πω και κάτι άλλο. Θα γελάσεις με αυτό που θα σου πω. Βλέπω την εκπομπή σου κάθε πρωί και μετά στα άλλα τα κανάλια, ξέρετε, πάω στο Formedia που έχει παιδικά προγράμματα. Πιο καλά είναι να βλέπω τα παιδικά προγράμματα. Καλύτερα τα παιδικά. Παρά να βλέπω αυτούς τους καραγκιόζητους όλους στην τηλεόραση. Ξεχνιέστε κιόλας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κορίτσι μου. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε είμαι τέρμα Σκουφά, προς τη γέφυρα τη Λαχανογορά που είναι. Όλος ο δρόμος της Σκουφά δεν έχουμε φως εδώ και 2,5 μήνες. 2,5 μήνες δεν έχετε φως? Στο δρόμο δηλαδή, τα φώτα που είναι... Ο δημοτικός ηλεκτροφωτισμός θέλετε να πείτε? Ναι. Στη Σκουφά? Στη Σκουφά τέρμα. Μάλιστα. Είστε ρομαντικά.
Ρομαντικά δεν μπορούμε να πούμε, γιατί βρισκόμαστε που είμαστε ακόμα από τη πλημμύρα, όλα τα σπίτια γύρω έχουμε νερά. Οπότε έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεπιθύμητοι. Χθες το μεσημέρι ήρθε κάποιος, μ' άνοιξε την πόρτα γιατί είχα την τηλεόραση και ήμουν ξαπλωμένη και τον είδα μπροστά μου. Σήμερα ξαναήρθε πάλι να ζήσει πολλούς χαλιά και τέτοια. Δεν μπορούμε και τη νύχτα ακόμα να ηρεμήσουμε. Τι πρέπει να γίνει, να είμαστε πάντα, αφού πληρώνουμε τα τέλη όλα αυτά στο Δήμο, γιατί να μην μας περάσουν τα φώτα να βλέπουμε κι εμείς έστω και τη νύχτα τι γίνεται. Από την κακοκαιρία και μετά συνέβη αυτό, έτσι? Ναι, μετά από την κακοκαιρία δεν υπάρχει φως καθόλου στον δρόμο. Προφανώς είστε στη μεγάλη, ζημιά που έχει πάθει υποσταθμός της ΔΕΗ στην περιοχή. Για παράδειγμα, στα Παλιά δεν έχουμε κινηματογράφο στο Βόλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα? Δεν σας ακούω. Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα, γιατί κάποιος θέλει να μιλήσει εδώ πέρα. Ναι, να τα πούμε μετά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλή σας ημέρα. Προφανώς υπάγεται η Σκουφά στη μεγάλη έτσι καταστροφή που υπέστη υποσταθμός της ΔΕΗ στην περιοχή. Στα Παλιά, για παράδειγμα, έλεγα πριν, δεν έχουμε κινηματογράφο στο Βόλο. Και δεν έχουμε κινηματογράφο στο Βόλο γιατί τα Village, για παράδειγμα, δύο μήνες μετά δεν έχουν ρεύμα. Δεν έχει ρεύμα ένα μεγάλο πεδότοπο εκεί, μεγάλη εταιρεία έτσι, με οικιακά προϊόντα. Έχει πάθει πολύ μεγάλη καταστροφή υποσταθμός της ΔΕΗ που είναι ακόμα πλημμυρισμένος και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να επισκευάσουν το σταθμό. Είμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο και δεν μπορούν γιατί συνεχώς αναβλύζει νερό από κάτω. Πώς θα το διευθετήσουνε? Θα πρέπει να το διευθετήσουνε. Αλλά είπαμε, ακόμη κάποιοι γιορτάζουν την νίκη και κάποιοι ακόμη κλαίνε την ήττα. Αλλά έχει περάσει πολύς καιρός, παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Έχουμε μία ανακοίνωση από την πλευρά της Λάρισας, από την πόλη της Λάρισας. Μου λένε από το τηλεφωνικό κέντρο να δώσω και το τηλέφωνο της κυρίας. Μία κυρία η οποία χαρίζει μέχρι τις 11 το πρωί έπιπλα, βιβλιοθήκη, καναπές, κρεβάτι. Μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί, όποιος τα έχει ανάγκη, μπορεί να επικοινωνήσει στο 6986 540 756. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6986 540 756. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί της, όποιος έχει ανάγκη, μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί χαρίζονται αυτά τα είδη που σας είπα. Μας ρωτάτε επίσης για το Market Pass, πότε θα λάβουμε εμείς οι Θεσσαλοί που είπαν ότι θα πάρουμε παράταση όσον αφορά το Market Pass. Μέχρι και αρχές Ιανουαρίου, λέει η ανακοίνωση από το gov.gr, θα πρέπει να μπαίνετε στην πλατφόρμα για να δείτε πότε και ποια ημερομηνία θα σας έρθει το Market Pass. Όσοι πληρωθήκατε δηλαδή για παράδειγμα Σεπτέμβρη, τις δόσεις του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι και αρχές Ιανουαρίου για να πάρετε το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, τους μήνες που υπολείπονται. Είχαμε χθες συλλαλητήριο τους φοιτητές στους δρόμους. Σήμερα τη σκητάλη παραλαμβάνουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε κινητά ούτε ακίνητα, όπου είδαμε χθες από τους βουλευτές μας τον Πρωθυπουργό τους αιρετούς, έχουν μια πολύ πολύ μικρή σύνταξη, η οποία δεν φτάνει ούτε τις 10 πρώτες μέρες. Γι' αυτό το λόγο και για άλλα πολλά σήμερα βρίσκονται στους δρόμους. Συνδεόμαστε με την Πλατεία Ελευθερίας που ξεκινά σε λίγο μια πανσυνταξιουχική έτσι, συγκέντρωση. Τα λέω καλά, Βασίλη Μπαντίδη? Καλημέρα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα λες είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε ήχο, δεν σας ακούμε προς τη στιγμή. Ναι, επανέλαβε. Ναι, τώρα σας ακούω μια χαρά. Ωραία, λέω ακριβώς όπως τα έθεσες. Είναι καλημέρα και σε σένα και στους τηλεθεατές σου.
Να σημειώσουμε ότι στις 10.30 πρόκειται να ξεκινήσει η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί εδώ και ημέρες και θα έχει πανσυνταξιουχικό χαρακτήρα. Θα έχουμε τις συνταξιουχικές οργανώσεις της Μαγνησίας να συμμετέχουν. Στις 10.30 θα ξεκινήσει η ειρήνη εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Και να σημειώσουμε, όπως είχε τονιστεί και στη συνέντευξη τύπου πριν από λίγες ημέρες στο Εργατικό Κέντρο από τους εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων, ότι συνεχίζουν τις υγιείς όπως τις χαρακτηρίζουν κινητοποιήσεις μπροστάριδες οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας, οι οποίοι θα λέγαμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, μέσα σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, βάζουν τα γυαλιά και στους νεότερους, διότι οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας βρίσκονται στους δρόμους εδώ και αρκετά χρόνια και αναδεικνύουν σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα, τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν και στέλνουν τα συγκεκριμένα μηνύματα προς το κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση. Έχουμε δίπλα μας ειρήνη λίγο πριν την έναρξη αυτής της κινητοποίησης, η οποία αποκτά και πανθεσσαλικό χαρακτήρα, διότι αντίστοιχη κινητοποίηση σήμερα υπάρχει και στη Λάρισα. Και θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες και σε επίπεδο πρωτεύουσας βεβαίως, στην Αθήνα, στην Αττική. Και δίπλα μου λοιπόν είναι ο κύριος Κώστας Γερογιάννης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΟΑΕ, ο οποίος και θα μας δώσει στίγμα για όλα όσα θα γίνουν σήμερα, τα αιτήματα των συνταξιούχων, τα οποία είναι συγκεκριμένα και αρκετά, και επίσης και για τις κινητοποίησεις που θα ακολουθήσουν, όπως είπα και εγώ, όπως προλόγησα, τις επόμενες ημέρες. Θα του δώσω ευθύς αμέσως το λόγο, Ειρήνη. Κύριε Γερογιάννη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γερογιάννη. Σε όλους τους θελητές. Καλημέρα, κυρία Θεοδωροπούλου. Εμείς θα ξεκινήσετε. Ναι. Εμείς οι συνταξιούχοι ξανά στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν μας έχει μείνει τίποτε άλλο, μόνο ο αγώνας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας όσοι μας μείνει ακόμη, παρά τις δυσκολίες και τους φραγμούς που μας βάζουν οι κυβερνώντες. Όπως αναφέρατε και εσείς, η σύνταξή μας δεν επαρκεί για το πρώτο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, ένας βαρύς χειμώνας για τους συνταξιούχους, με καταιγίδα, θα έλεγα, ακρίβειας σε όλα τα βασικά αγαθά, στην ενέργεια. Δηλαδή οι συνταξιούχοι δεν θα ξανασταθούν φέτος όπως και τους προηγούμενους χειμώνες και δεν ξέρουμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Κύριε Γερογιάννη, με ακούτε, έτσι. Έχουμε και μια καταιγίδα από κοραϊδία εμπαιγμό της κυβέρνησης που μιλάει για αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αυξήσεις κοραϊδία, γιατί μιλάει για 3%, αλλά όχι σε όλους τους συνταξιούχους. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων του ΟΑΕ δεν θα πάρουν καμία αύξηση, γιατί έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, η οποία είναι έτοιμά μας να ενσωματωθεί στη σύνταξη. Λοιπόν, η αύξηση λοιπόν 3% είναι κοραϊδία και μας δίνει ένα επίδομα, επίσης κοραϊδία και το επίδομα, δηλαδή γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Εάν μπορεί να ζήσει άνθρωπος λοιπόν με αυτή την αύξηση, όταν η ακρίβεια σπάει κόκαλα. Κύριε Γερογιάννη, με ακούτε? Έχουμε να... Ναι, σας ακούω, ναι. Είστε συνταξιούχος ΟΑΕ. Πώς η σύνταξη λαμβάνετε αυτή την ώρα? Πώς η σύνταξη λαμβάνεται αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, αυτή την ώρα λαμβάνω μια σύνταξη η οποία, σας είπα, δεν φτάνει να βγει ο μήνας. Αυτό λέω, πώς η σύνταξη παίρνετε? Η σύνταξή μου η αρχική όταν βγήκα ήταν 1.645 ευρώ και με εισφορές που πλήρωνα το μήνα 420 ευρώ πριν βγω στη σύνταξη. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή με τις περικοπές η σύνταξή μου 1.190 ευρώ. Αυτά που λαμβάνετε, πόσες μέρες του μήνα σας αφήνουν να ζήσετε? Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω είμαι σε μια καλύτερη μοίρα από κάποιους άλλους οι οποίοι παίρνουν σύνταξη 400-500 ευρώ. Έτσι, λοιπόν, αυτή δεν φτάνει ούτε το πρώτο δεκαήμερο. Έτσι. Εντάξει, εγώ δηλαδή είμαι σε καλύτερη μοίρα, γιατί είχα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, πλήρωνα υψηλές εισφορές. Οι εισφορές που πληρώνατε σας ανέβασαν επίπεδο. Αλλά υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν έχουν ούτε για τα φάρμακά τους αυτή την ώρα. Ακριβώς, δεν έχουν ούτε φαρμακά τους, και αν πάρουμε υπόψη ότι και για την υγεία πρέπει να πληρώσουν, γιατί έχουν τη δημόσια υγεία, την έχουν κάνει εμπόρευμα, οι εισφορές, η συμμετοχή στα φάρμακα είναι πολύ μεγάλη,
Λοιπόν, οπότε οι συνταξιούχοι λοιπόν δεν έχουν άλλο δρόμο. Είναι ο δρόμος αυτός που διαλέξαμε να βγούμε στον δρόμο και να ξαναδιεκδικήσουμε, να πιέσουμε, να πάρουμε πίσω ό,τι μας έχουν περικόψει, να πάρουμε πίσω τα δώρα μας, να πάρουμε πίσω το ΕΚΑΣ, έτσι, να πάρουν μέτρα για την ακρίβεια, να προσλάβουν προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, και όλα αυτά τα προβλήματα έτσι είναι γνωστά. Κύριε Γερογιάννη, αυτή την ώρα αναγκάζεστε να είστε στο δρόμο, ενώ κανονικά το κράτος θα έπρεπε να σας περιποιεί τιμή ως απόμαχος της ζωής, έτσι δεν είναι? Το κράτος έτσι δεν σκέφτηκε ποτέ τους συνταξιούχους. Αν πάρουμε και υπόψη ότι εμείς όταν πληρώναμε εισφορές και τα χρήματά μας τα είχαν οι τράπεζες αφορολόγητα και τα χρησιμοποιούσαν άλλοι στο χρηματιστήρια και άλλοι να επικεφαλαίωση των τραπεζών, έτσι, και σήμερα βγήκε προχθές ο υπουργός και λέει ότι το κράτος είναι αυτό που δίνει την εθνική σύνταξη, το κράτος είναι αυτό που δίνει την ανταποδοτική, δηλαδή τα δικά μας τα χρήματα που πήραν όλα αυτά τα χρόνια πού τα πήγανε? Ξέρουμε πού τα πήγανε και σε ποιους τα δώσανε. Είναι σε αυτούς που τους στηρίζουν σήμερα να είναι οι κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί αλλά και οι προηγούμενες, οι οποίοι η σημερινή πήρε τη σκυτάλη από τις προηγούμενες για τα μέτρα που εφαρμόζουν. Έχουν γυρίσει την πλάτη στους συνταξιούχους. Κύριε Γερογιάννη, λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα. Ναι. Πιστεύετε ότι με τις συγκεντρώσεις, με τις πορείες της σήμερον ημέρα μπορείτε να βγάλετε άκρη, μπορείτε να βρείτε το δίκαιό σας, μπορείτε να ακουστείτε από την πολιτεία? Σας είπα, είναι ο μόνος δρόμος που μας απέμενε. Να θυμίσουμε όμως ότι αυτά που βρήκαμε εμείς ήταν μετά από αγώνα των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Και εμείς βρήκαμε λοιπόν, και αυτά γίνανε με αγώνα. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο, το 18 ήταν να περικόψουν και την προσωπική διαφορά, ήταν να κατεβάσουν το αφορολόγητο, να περικόψουν ακόμα περισσότερο τις συντάξεις χειρίας και άλλα πολλά. Και με τις μεγάλες πορείες που κάναμε στην Αθήνα, έτσι αναγκαστήκαν να μην εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Και έρχεται η κυβέρνηση σημερινή και είπε ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου. Πράγμα το οποίο ακόμα τον εφαρμόζει και τον ισχύει. Μάλιστα. Επομένως, ο αγώνας είναι μονόδρομος. Ο αγώνας είναι μονόδρομος. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ όλοι οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας. Αντίστοιχα είστε και στη Λάρισα όπως είπα. Σήμερα έχει και στη Λάρισα αντίστοιχη συγκέντρωση. Θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, μεθαύριο Τρίκαλα Καρδίτσα. Στις 14 του μήνα θα γίνει πανατική συγκέντρωση όλων των συνταξιούχων και στις 24 Νοέμβρη όλη η Ελλάδα θα βρίσκεται στην Αθήνα. Με ωραία. Μεγάλη συγκέντρωση να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας έχουν αφαιρέσει αυτά τα χρόνια. 24 Νοέμβρη στην Αθήνα, σε μισή ωρίτσα από τώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ναι, καλούμε όλους λοιπόν τους συνταξιούχους που μας ακούνε τώρα σε μισή ώρα να παραβρεθούν όλοι εδώ στη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στη Μαγνησία και στις 24 σύσσωμε όλοι να κατηβούμε στην Αθήνα. Τα σωματεία θα βάλουν δωρεάν πούλμαν για τους συναδέλφους να μεταβούν στην Αθήνα. Κύριε Γερογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Υπάρχει κόσμος αυτή την ώρα? Απλώς ήθελα να... Ναι, ήθελα να πω γιατί έγινε γνωστό όλο το πλαίσιο εκείνο στήριξης και των πλημμυροπαθών από τους εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων. Έχετε αναπτύξει ενέργειες και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να τονίσετε και αυτό για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, δηλαδή Καρδίτσα, στη Μαγνησία και σε άλλα σημεία, και το αναδείξατε και στην τελευταία συνέντευξη. Αν θέλετε, κλείσω με αυτό. Πράγματι, δείξαμε την αλληλεγγύη μας στους πληρωματίες του νομού μας σε πολλά σημεία με χρήματα των συνταξιούχων και δυνατόν. Τη βοήθεια σωματείων από την Ελλάδα προσφέραμε βοήθεια στους συνταξιούχους και αυτή τη στιγμή έχουμε όμως ακόμα συνταξιούχους συναδέλφους στην περιοχή της Νεάπολης οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Τους περιπέζουν οι υπηρεσίες περιφέρειας και δήμου και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν μέσα στα σπίτια τους. Και συντρέχετε εσείς, έτσι? Και σήμερα θα παραβληθεί αντιπρόσωπος που θα χαιρετήσει στη συγκέντρωση
της πλατείας. Κύριε Γερογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που εσείς προστρέχετε στους πλημμυροπαθείς. Από εσάς το περιμέναμε, από την πολιτεία πάλι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, Βασίλη. Σηκωθείτε τον καναπέ, όσοι μας βλέπετε τώρα και είστε συνταξιούχοι. Σηκωθείτε τον καναπέ, πλατεία Ελευθερίας, 10.30, συγκέντρωση συνταξιούχων. Είναι μονόδρομος ο αγώνας, είπε ο κύριος Γερογιάννης και προσυπογράφω. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Προσπαθώντας να βρούμε μια άκρη σχετικά με τις πληρωμές των αναστολών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου για όλους εμάς που δουλεύουμε ή δουλεύαμε στην εστίαση, φτάσαμε σε σένα. Ο κύριος Γεωργιάδης, για να το θέσω συνοπτικά, είχε βγει στην τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα και είχε πει ότι λόγω καθυστέρησης των αφημίτων ασταλούν από τις περιφέρειες θα πληρωνόμασταν μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Πέρασε και η προηγούμενη Παρασκευή, κοντεύει να περάσει και αυτή η εβδομάδα, σε επικοινωνίες με το 1555 και τον οδηγό του πολίτη. Υπάρχει μια πλήρη άγνοια από όλους, του τύπου περιμένετε, θα δούμε να βγουν οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις δεν βγαίνουν και είμαστε πολλοί κόσμος. Μας καλείτε που... από πού καταρχήν? Είμαι από Βόλο. Από Βόλο. Από Βόλο, εργαζόμενοι θεωρητικά στην εστίαση. Ωραία. Να δώσουμε ένα ραντεβού τώρα στον αέρα και δεν έχω το τηλέφωνό σας να σας βρω μετά. Αύριο 9.30 το πρωί μπορείτε να είστε στην εκπομπή μας, να μας τα πείτε. Στο στούντιο εννοείται. Εδώ, στο στούντιο, καλεσμένοι. Να θίξουμε το θέμα γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είστε μόνοι, ξέρετε. Είναι χιλιάδες εργαζόμενοι. Το θέμα αυτό αφορά χιλιάδες οικογένειες. Ναι, το θέμα είναι να πάρουμε απαντήσεις, όχι να βγαίνουμε στα τηλέφωνα κάθε μέρα στα κανάλια και να παρακαλάμε να όχι, πάρουμε... αλλά πρέπει να αναδείξουμε το θέμα, μην τυχόν, λέω εγώ, πιεστούν οι κυβερνώντες. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είχε τονίσει σε όλες τις γραμμές και σε όλους τους τόνους και μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη για την καθυστέρηση, ότι την περασμένη Παρασκευή ακόμη, κάποιοι είχαν πει και μέσα στην εβδομάδα, όχι απλά Παρασκευή, θα είχατε πληρωθεί, έχει φτάσει η Τρίτη σήμερα. Και ακόμα τίποτα. Κάνω αποφάσεις και ανακοινώσεις. Αύριο θέλετε να είστε μαζί μας εδώ και στο στούντιο. Και να ζητήσω ο κύριος Γεωργιάδης, θα σταθώ στο ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Ναι. Αύριο θέλετε να είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ αυτό στον αέρα. Ωραία, ωραία. Αν θέλετε καλέστε με αργότερα να μιλήσουμε τότε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ομοιρία εδώ και 2 μήνες. Ούτε επίδομα ανεργίας μπορούν να πάρουν από τον ΑΕΔ. Γιατί δεν νοούνται άνεργοι, είναι εργαζόμενοι. Αλλά είναι εργαζόμενοι σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν. Άρα στην ουσία είναι άνεργοι σε εισαγωγικά. Πρέπει να ζήσουν και σε εισαγωγικά. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Και έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει, ζήτησε και συγγνώμη κιόλας, ότι την περασμένη Παρασκευή θα είχαν πληρωθεί και μιλάμε για το ποσό των 534 ευρώ. Έτσι, οι άνθρωποι που είναι σε αναστολή. Όπως είχε γίνει και με τους εργαζόμενους στην περίοδο του κορονοϊού, τους εργαζόμενους της εστίασης. Υπάρχουν επιχειρήσεις που εδώ και 2 μήνες δεν λειτουργούν και δεν ξέρουν πότε και αν θα ξαναλειτουργήσουν. Τι κάνουμε με τους εργαζόμενους αυτούς? Τους αφήνουμε στον αέρα? Και μιλάμε για ανθρώπους οικογενειάρχες, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ζήσουν το παιδί τους, να πληρώσουν το ενίκιο, να πληρώσουν την εφορία. Θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και θα πρέπει να πληρωθεί. Όλα αυτά τα πάγια τρέχουν. Το μόνο που δεν τρέχει είναι ο μισθός τους. Και δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση από την πολιτεία. Και η μοναδική ενημέρωση που υπήρξε ήταν η δήλωση Γεωργιάδη, η οποία διαψεύστηκε περίτρανα. Για αυτό έχουμε φτάσει Τρίτη και δεν έχουν δει ακόμα το φως του χρήματος. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή την ώρα που, θα δούμε τώρα στο ρεπορτάζ, κάποιοι μπήκαν φτωχοί στην πολιτική και φεύγουν πλούσιοι. Κάποιοι μπήκαν με 1 και 2 ακίνητα και φεύγουν με 32. Είναι ντροπή. Κάποιοι να ζουν στην απόλυτη κλειδί
και κάποιοι άλλοι στην απόλυτη ανέχεια. Μιλούμε για κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί υποβόσκει άλλα πράγματα, τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία μας. Δεν θέλουν να το καταλάβουν οι κρατούντες. Να μην το καταλάβουν, μην έρθει η ώρα και το καταλάβουν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών αρχηγών, αλλά και των κρατούντων σε τοπικό επίπεδο. Τα πόθεν αίσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών, των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για το έτος 2022, χρήση 2021, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πρόκειται για 1.034 δηλώσεις βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών, των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς αφορολόγητα 35.842,32 ευρώ. Από εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 3.692,42 ευρώ. Από ακίνητα 12.710 ευρώ. Από μερίσματα τόκους και δικαιώματα 19,11 ευρώ. Από διάθεση περιουσιακών στοιχείων δάνεια, δωρές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ κτλ. Δηλώνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από την πώληση του μεριδίου που είχε κληρονομήσει από το σπίτι του πατέρα του στη Γλυφάδα. Η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι δηλώνει έσοδα από ακίνητα 34.000 ευρώ. Εισοδήματα από εφάπαξ μεταβίβασε κεφαλαίου 173.823,17 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έχει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Η σύζυγός του σε Γαλλική Τράπεζα. Έχουν παράλληλα εγγραφές σε 39 ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα εγγραφών σε Χανιά, Κυκλάδες και Αττική από προηγούμενες χρήσεις. Ο Πρωθυπουργός έχει 3 δανειακές εγγραφές. Ο Πρωθυπουργός έχει στην κυριότητά του 2 γιοταχή αυτοκίνητα 875 κυβικών και 1.560 κυβικών, ενώ το γιοταχή φορτηγό 2.600 κυβικών που είχε στην κατοχή του από το 1999 το πούλησε το 2021. Η σύζυγός του από προηγούμενα έτη κατέχει ένα γιοταχή επιβατικό 2.495 κυβικών. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την περίοδο υποβολής του πόθεν αίσχες του 2022, δήλωσε συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές συνολικού ύψους 70.398 ευρώ, εκ των οποίων 37.280 ευρώ ήταν εξαιρούμενα από φόρο και εισφορές, καθώς και μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ύψους 9 ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί στην κατοχή του μία μοτοσυκλέτα 652 κυβικών εκατοστών που αγόρασε από το 2017, ενώ η σύζυγός του ένα γιοταχή αυτοκίνητο που αγόρασε το 2013. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει στην κατοχή του και ένα διαμέρισμα 114 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα που το κατέχει από το 1996. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, που το 2021 ήταν ευρωβουλευτής, δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές 108.900 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατέχει μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως επίσης δεν έχει τραπεζική θηρίδα. Έχει 13 εγγραφές σε ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης με διάφορα ποσοστά ιδιοκτησίας. Στην κατοχή του έχει ένα γιοταχή 1.598 κυβικών που αγόρασε το 1992. Κατέχει 2% από το 1999 μετοχές της βιοτεχνικής επιχείρησης Mania EV. Έχει δανειακές υποχρεώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 42.878 ευρώ και 32.028 ευρώ που εξαιρούνται από φόρο και εισφορές. Η σύζυγός του Αναστασία Κοντογιάννη δήλωσε συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές το ποσό 9.575 ευρώ. Το ζεύγος Κουτσούμπα δεν κατέχει μετοχές ή άλλα τραπεζικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και τραπεζική θηρίδα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έχει 2 διαμερίσματα 60 τετραγωνικών μέτρων και 45 τετραγωνικών μέτρων από το 1990 στη Λαμία από γονική παροχή. Εισοδήματα ύψους 245.747 ευρώ εμφάνισαν τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος και η σύζυγός του Όλγα Πετροπούλου. Περίπου 81.000 ευρώ προήλθαν από τη βουλευτική αποζημίωση και 105.998 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Ο κύριος Βελόπουλος διαθέτει τραπεζική θηρίδα. Οι τραπεζικές καταθέσεις του ζεύγους ξεπερνούν τα 735.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία του Κυριάκου Βελόπουλου παραμένει αμετάβλητη και περιλαμβάνει διαμέρισμα 312 τετραγωνικών μέτρων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εισοδήματα τώρα 161.638,64 ευρώ από μερίσματα, από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, εκλογική αποζημίωση και μια χρηματική δωρεά από την αδελφή του Τρισεύγενη Βαρουφάκη, δήλωσε στο πόθεν αίσχες του 2022 ο Γιάννης Βαρουφάκης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων της χώρας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, ακίνητα, εισοδήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τους 5 βουλευτές Μαγνησίας, επίσης δημοσιεύθηκαν οι δηλώσεις της περιουσιακής τους κατάστασης. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις των βουλευτή Μαγνησίας με το ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Χρήστου Τριαντόπουλου, εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, ποσό 41.000 ευρώ. Τόκι καταθέσεων τραπεζών ημιδαπής προέλευσης 3,81 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές 46.644,29 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη Ζέτα Μακρύ, εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 5.123,88 ευρώ. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 4.168,25 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές 42.423,60 ευρώ. Από ακίνητα 2.664 ευρώ. Μερίσματα τόκι δικαιώματα 7,30 ευρώ. Για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Χρήστου Μπουκόρου. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 9.093,75 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές 33.403,08. Μερίσματα τόκι δικαιώματα 2,93. Για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.473,50 ευρώ. Άλλη περίπτωση 36.161,64 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές 32.324,76 ευρώ. Μερίσματα τόκι δικαιώματα 15,19. Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και τοποθέτηση ενέσχυσης του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταγοραστού για το έτος 2022 από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, χειρονομιές, επίδομα, εφάπαξ 473,56 ευρώ για τον Κώστα Αγοραστό. Μερίσματα, τόκι, δικαιώματα 12,72. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές 42.887,76. Από ακίνητα 17.818,28. Μερίσματα, τόκι, δικαιώματα 4,56. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόθεν έσχες και τι δήλωσε ως περιουσιακά στοιχεία και έσοδα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Μερίσματα, τόκι, δικαιώματα 1,43. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές 42.748,32 ευρώ. Αναδρομικά προηγούμενων ετών 83.812,49. Ένα τέταρτο θέλεις να τα πεις. Όλα όσα έχουν. Δημήτρης Παπαδημούλης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, αριστερός, έτσι, αριστερός άνθρωπος. Μόνο τη διετία 18-19 προχώρησε σε αγορά 15 διαμερισμάτων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, στη συνέχεια της μίστονε σε ΜΚΟ για τη φιλοξενία μεταναστών. Γιατί αν είσαι άνθρωπος της αριστεράς, τέτοια κάνεις. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, είστε στον αέρα. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Και υπάρχουν αυτές οι δύο παράλληλες λοιπόν κοινωνίες. Η κοινωνία των έχων και κατέχοντων και η κοινωνία αυτών που αγωνίζονται. Σε μισή ώρα στην πλατεία Ελευθερίας η συγκέντρωση των συνταξιούχων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε το ρεπορτάζ για τον πληστηριασμό, όπου χθες στο εργατικό κέντρο της Λάρισας είχαμε έξω από το εργατικό κέντρο της Λάρισας διαμαρτυρία για να μπει ένα τέρμα, να μπει ένα stop στους πληστηριασμούς σπιτιών. Άλλοι τα αγοράζουν, εμείς αγωνιζόμαστε για να μην χάσουμε το ένα και μοναδικό που ίσως έχουμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στους δρόμους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για ηλεκτρονικό πληστηριασμό κατοικίες Λαρισαίου από ΦΑΝΤ, βγήκαν το πρωί της Δευτέρας τα μέλη του εργατικού κέντρου Λάρισας. Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε μπροστά στα γραφεία της Ντουβάλιο, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, αναφερόμενος στη συγκέντρωση, τόνισε πως ο πολίτης έχασε τρεις δόσεις από το στεγαστικό δάνειο και τον βγάζουν από το σπίτι του. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η προσπάθεια να αρπάξουν τα σπίτια του λαού και τις λαϊκές περιουσίες, τα διάφορα ΦΑΝΤ και οι τραπεζικοί όμιλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναστολή που έδωσε η κυβέρνηση λύγει σε τρεις μέρες, στις 9 δηλαδή ας πούμε του Νοέμβρη, μη δίνοντας ουσιαστικά κανένα περιθώριο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρα από τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζαν ούτως ή άλλως, να μπορούν πραγματικά να στηριχτούν για να συνεχίσει η ζωή τους. Σήμερα έχουμε άλλη μια περίπτωση ενός συναδέλφου που στις 14 του Νοέμβρη πληστηριάζεται το σπίτι του. Είναι χαρακτηριστική αυτή η σκοπιμότητα που ανέφερα και πριν. Πραγματικά για να αρπάξουν τα σπίτια από συνάδελφους. Λοιπόν, έχασε μόνο τρεις δόσεις
από την πληρωμή του δανείου που είχε, στεγαστικού δανείου, και βρέθηκε λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίζει απέναντί του ένα φαντ, λοιπόν την Ντόβάλιο, να το αρπάξει κυριολεκτικά, ας πούμε, το σπίτι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτής της διάθεσης και της πρόθεσης, γιατί δεν μιλάμε για πρόθεση διευθέτησης, λοιπόν, του δανείου, ότι ενώ έχει ζητήσει ξανά να ξεκινήσει διαδικασία για την αποπληρωμή, όπως και πριν, λοιπόν, αυτό η απάντηση που πήρε ήταν να του ζητηθεί και 150 ευρώ παραπάνω στη δόση, δηλαδή από 430 να πάει 580 ευρώ το μήνα δόση, και 10.000 πρόστιμο, τα οποία βεβαίως δεν αφαιρούνται από το συνολικό σου ποσό. Η μόνη περίπτωση να σώσει ο λαός στα σπίτια του είναι με την ίδια του τη δράση. Γι' αυτό καλούμε σε ξεσηκωμό, σε οργάνωση παντού, καλούμε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτό το φάσμα, λοιπόν, μπροστά του, να απευθύνεται στα σωματεία, να απευθύνεται στο εργατικό κέντρο και να οργανώνεται ο ίδιος και όλοι γύρω του. Να σημειωθεί ότι στα αιτήματα της κινητοποίησης είναι να σταματήσει κάθε πληστηριασμός εργατικής λαϊκής κατοικίας, να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και να προστατευτεί με νόμο η λαϊκή κατοικία. Ζεις μια ζωή τίμια, παλεύεις με ροδούλη με ροφάι και έχεις απέναντί σου τα φαντς, έχεις απέναντί σου τα κόκκινα δάνεια τα οποία σε κοκκινίζουν, σου μαυρίζουν την ψυχή και δίνεις αγώνα για να σώσεις το ένα και το μοναδικό σπίτι και μετά αλλάζεις σελίδα στην εφημερίδα και διαβάζεις όλα τα κινητά και ακίνητα που έχουν οι πολιτικοί μας. Μια τρέλα δεν σε πιάνει. Σε πιάνει. Όσοι μας ακούτε από την Συνοικία της Αγίας Παρασκευής εδώ στο Βόλο, μην τρομοκρατήσετε, ξέρω, δεν έχετε νερό. Έχουμε ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΜΒ. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΜΒ, λόγω σοβαρής βλάβης σε κεντρικό αγωγό ίδρευσης, διακόπτεται η υδροδότηση στη Συνοικία της Αγίας Παρασκευής έως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Δεν συνέβη κάτι άλλο. Έχουμε βλάβη σε κεντρικό αγωγό με αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει νερό στη Συνοικία της Αγίας Παρασκευής μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, για όσους μας ρωτάτε. Εμείς εδώ κάπου τελειώσαμε. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8.30 με πολλά νεότερα, πολλά περισσότερα και ελπίζω πολύ πιο αισιόδοξα. Μέχρι τότε ψυχραιμία, ηρεμία και χαμόγελα. Πολλά. Καλημέρα.